Αύριο θα είναι πιο πουπινιασμένο να το φέρει μου. Λοιπόν. Πάλι λαδιά έχει, γιατί σε κάποια φάση σηκώσει. Να κάνει και μια χαρά. Θε να τον υποδεχθούμε. Βεβαίω. Αν και εδώ έχουν εξαπλώσει. Λοιπόν, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι βράδυ εδώ. Και να έχουμε ανάψει φωτιέ. Ναι. Ωραία, αλλά α πούμε ότι είναι βράδυ, φωτιά δεν έχουμε. Πάμε να τον υποδεχθούμε. Είναι μαζί μα λοιπόν Μύρονα ο Μύρονα Στρατή. Κάτσε, εμεί σκόρμαστε κάτω στου εμεί. Καλώ ήρθε. Γεια σου, Μύρονα. Καλά, φιλιούνται στην άμμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ωραίες τιμές που μοιραστήκαμε. Εδώ και δύο μέρες να πούμε ότι ο Σιλιάκας πρώτος, να πω την αλήθεια, έχει δώσει ρέστα τραγουδιστικά, υπέκτες. Εντάξει, να είμαστε ειλικρινείς, ο Ουγγαρέζος κλέβει την παράσταση στο τραγούδι. Εντάξει, είναι το μόνο που στο οποίο κλέβει την παράσταση. Ο Ουγγαρέζος σολάρι. Πολύ καλός. Λοιπόν, για πες. Χαμός. Πάτε συχνά διακοπές με τη Μέρη μαζί? Όχι. Δεν πάτε? Όχι. Γιατί? Δεν προκαλούμε. Δεν βολεύει, ε. Δεν έχετε τα ίδια, τις ίδιες μέρες ελεύθερες αυτό? Ναι. Δηλαδή η ερώτηση είναι, ας πούμε, εσύ με τη Θεία πηγαίνετε συχνά διακοπές? Εμείς πηγαίνουμε, κοίταξε να δεις, τον ένα μήνα που το καλοκαίρι δεν θα δουλεύουμε, ναι, θα τον εκμεταλλευτούμε να πάμε διακοπές. Αν εξαιρέσει την περσινή σεζόν που ήταν, είχαμε το μωρό και πήγα μόνος μου. Ναι, για πέντε μέρες μόνο. Μόνο. Δεν γελάει και η Φέη τώρα που το θυμάται. Εσύ που την πας δηλαδή, ρε παιδί μου? Κάνα σινεμά, τέτοια πράγματα. Πολύ ρομαντικό. Μέχρι σε μαζί. Για σαγητό, και κάνα γιαούρτι, τέτοια. Να σου πω κάτι. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι μια σχέση που τη βγάζετε λίγο στο τσάμπα. Εσύ κάνεις τα βίντεο κλιπ σου με μοντέλο τη Μέρη. Ωραία βέβαια είναι η Μέρη. Δεν εντάξει, το συζητώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Είναι διαφορετικό. Την έχω κόψει εδώ και δύο βίντεο κλιπ όμως. Ναι. Γιατί? Για... βρήκες άλλη τσάμπα. Όχι, δεν έχω πια γυναίκα. Δεν με αφήνει. Μου λέει τέλος ή εγώ ή καμία. Κάτσε, ζηλεύει η Μέρη. Όχι, όχι. Δεν ζηλεύει. Καθόλου. Δεν ζηλεύει. Θα σου το αποδείξουμε στο επόμενο που θα φασώνει η Μέρη. Όχι. Εσύ ζηλεύεις? Όχι, καθόλου. Καθόλου. Δηλαδή τώρα δεν ζηλεύεις Μέρη ή ζηλεύεις? Δηλαδή τώρα... Εγώ πιστεύω ότι λίγο ζηλεύει. Και εγώ το ωραία. Πιστεύω. Λίγο, λίγο. Να κάνουμε ένα τεστ. Να πάμε μια πολύ ωραία κοπέλα να κάτσει στην αγκαλιά του Μύρονα. Ναι. Γιατί δεν είναι δικαιολογία το σενάριο, Γιώργο. Στη Σάσα. Δεν δικαιολογία. Α, στη Σάσα έλα. Έλα, γιατί? Σάσα. Κίνδυνη. Δεν τη θεωρείς ωραία γυναίκα τη Σάσα, Μέρη? Φανταστική, αλλά ξέρω ότι είναι φίλη, δεν θα μου πει. Νομίζει. Καμιά φορά από φίλε εσύ. Είναι φίλη, το πατάμε το στα φίλη. Σάσα, αρέσει σαν άντρα ο Μύρονα. Καταρχά είναι πάρα πολύ καλό άνθρωπο. Ναι. Και είναι πολύ σεξι και πολύ σεξι φράτσα. Και κάτι άλλο, σε άκουσε γιατί του έλεγε συνέχεια ότι φράτσα, 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 τη σήκωσε πάνω τη φράτσα. Δεν έχει πια φράτσα. Του πάει. Του πάει. Του πάει. Δέχεσαι. Έλα. Την έπεφτε λίγο. Γιατί όχι. Τι την έπεφτε, τι. Μπροστά στην Μέρη. Μέρη. Είναι φίλη, το κάνει φιλικά. Ένα καλό άνθρωπο. Πάντως μου κάνει εντύπωση πόσο Μύρονα έχει τόσες ικανότητες στη μαγειρική. Δηλαδή, δεν είναι αυτό που λένε κάποιοι καλεσμένοι μας, δίνουν τα χαρτιά που αρέσει να μαγειρεύει. Έχει γνώση σεφ, δηλαδή κάνει συνδυασμούς εκπληκτικούς. Εντάξει, με υπερβολή, μου αρέσει πολύ να τρώω βασικά και να μαγειρεύω. Γιατί δεν σου φαίνεται, βρε Μύρονα? Γιατί προσέχω. Τώρα κάνεις μια διατροφή συγκεκριμένη, έτσι δεν είναι? Εντάξει, τώρα όλοι οι άνθρωποι που τώρα που καλοκαιριάζει προσέχουν λίγο. Μην πούμε στην παραλία και είμαστε. Όχι όλοι. Μερικοί δεν έχουν ανάγκη. Εμείς είμαστε εξαίρετοι. Λέει τρώει μόνο πρωτεΐνες και ξηρούς καρπούς. Ξηρή καρπή, ας πούμε, είναι το. Πρωτεΐνη λιπαρά, αλλά καλά λιπαρά. Όχι, μόνο εντάξει, αυτή είναι μια αθλητική διατροφή, αλλά δεν την κάνεις για πάρα πολύ καιρό. Τέλος πάντων, γενικά προσέχω όμως. Μ' αρέσει να τρώω καλά. Και η Μέρη προσέχει. Η Μέρη προσέχει ως εξής. Έφαγα πρωτεΐνες και για την παρασπονδία έφαγα και μία βάφλα με μερέντα. Πολύ προσοχή. Κάνει καλό. Ο Μύρονας είναι πολύ στοχοπροσήλωση. Δηλαδή, αν βάλει κάτι στο μυαλό του, είτε είναι να φτιάξει τέλεια μια συνταγή, είτε είναι να φτιάξει το σώμα του, είτε ένα καλό τραγούδι, θα το κάνει. Θα βάλει... Από τους δύο, ποιος μαγειρεύει? Ο στοχοπροσήλωση. Εγώ και έχω μήνυμα. Στοχοπροσηλώνεται στην κουζίνα. Δηλαδή, επιστρέφεις στο σπίτι και βρίσκεις έτοιμο φαγητό. Πολύ συχνά, ναι, είμαι αυτό. Όχι, μωρέ. Τυχερή. Πολύ, πάρα πολύ. Αλλά πού έμαθες να μαγειρεύει? Πού έμαθες? Μόνος του. Βλέποντας τον Άκη και τη Φέη. Εδώ, στο Web TV. Όχι, η αλήθεια είναι πως το αγαπημένο μου σεξιον του πρωινού μου, θα το πω, λυπάμαι έτσι. Είναι το σεξιον που μαγειρεύει. Ωραίος, Άκης, ωραίος. Λοιπόν, κάτσε. Πόσο βαθμολογείς την Μέρη ως παρουσιάστρια? Παιδιά, να κάνουμε και καμιά ερώτηση. Δεν μπορώ να αξιολογήσω. Μαγειρεύει αυτά τώρα τα light. Να πούμε και τίποτα σοβαρό. Σ' αρέσει να παρουσιάστρια η Μέρη? Καλή. Καλή. Δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός. Δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός. Τι βάθμο της βάζεις παρουσιάστρια, παιδί μου? Με άρεσε το 10. Έχει μια εναλλακτικότητα, ας πούμε. Ναι, δεν ξέρω τώρα. Μερίνει το βαθμό πόσο? 7, 8, 9, 10, 9,5, 10 πόσο?
Πες μου, δεν θα σε αφήσω. Σημαίνεται μεταξύ. 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 7 και 9. Μεταξύ 7 και 9. Είσαι διευθυντή προγράμματο και έχει 2 εκπομπέ. Μέρι, τι βαθμό βάζει στο Μύρονα ω συνθέτη και τραγουδιστή? 4-5. Δεκαράκι εύκολο. Δεν μπορώ, εγώ είμαι. Το μάζεσαι πολύ δύσκολο. Εσύ γιατί είσαι τόσο αυστηρό μαζί τη? Είμαι πολύ αυστηρό. Τι δεν είναι κακό, ρε φέιτε, 7, συγγνώμη κιόλα δηλαδή. Όχι, όχι. Μέτρο είναι 7. Σε ποια βάζει 10 παρουσιάστρια? Σε καμία. Σε καμία. Σε 9. Όχι, σε καμία. Στην Τζαπανίδου. Αυτό Ελληνίδα, είναι, είναι και προσωπικό. Εγώ κρίνω πολύ αυστηρά και ακούσουμε από κάτι άλλο. Πε μου μια γυναίκα Ελληνίδα που να σ' αρέσει πολύ σαν γυναίκα. Να μου πει, όχι ότι θα κάνει κάτι μαζί τη. Να πει εγώ, ητά δεν μου αρέσει πολύ σαν γυναίκα για να καταλάβω. Μ' αρέσει αν και είναι εντελώ εκτό target group, α πούμε, και φάση. Η Τζαπανίδου μου αρέσει σαν γυναίκα. Τζαπανίδου. Αρέσει και στη Μέρη. Αρέσει και στον Ογκαρέζο. Μέρι, πες μας έναν άντρα που σου αρέσει πάρα πολύ στην Ελλάδα. Ο Ρον Μος. Ξέρω, πες τον. Σαν άντρας, όχι θα κάτσεις κάτι μαζί του, σαν άντρας, παιδί μου. Ποιο να ναι. Να τον πω εγώ. Το φίλο Πανδώρο. Τι είναι εσύ. Να τον πω εγώ. Το φίλο Πανδώρο. Ποιος. Τον κύριο Παπούλια που είχα ξαναπεί, όχι. Εγώ ξέρω ότι είναι άλλος πάντως. Ποιος, πες το. Όχι, δεν θα την δώσω. Πες δεν το. Ξέρω, δεν μου έρχεται εμένα αυτή τη στιγμή. Από ποιο χώρο είναι? Από Νί ξεκινάει και το επίθετο. Σε νό. Α, Αλιάγας. Όχι, από Νί. Νίκος Αλιάγας, βρε σάσα. Και το επίθετο από Χί. Α, Νίκος Χατζηνικολάου. Σ' αρέσει ο Χατζηνικολάου. Είναι πολύ ωραίος άνθρωπος ο Χατζηνικολάου. Ωραίος. Εμένα μου αρέσει. Νίκος Αλιάγας, Νίκο. Νίκος Χαλιάγας. Ο Χατζηνικολάου, ωραίος είναι. Νότης Χριστοδούλου. Καλό, ε! Καλό, ε! Ογκαρέζος έσκησε, έτσι. Ωραία αυτά. Μύρο, να τις πρώτες μέρες. Τι? Πότε θα προχωρήσει η σχέση σας στο επόμενο στάδιο? Γιατί σκουπίζεις την άμμο? Δεν ξέρω. Θα ξαναβρωμήσει τον Γιώργο. Θα δούμε. Να σου πω κάτι. Εσένα όταν σου κάνουν συνεντεύξεις, το έχω παρατηρήσει. Ναι. Ενώ ρε παιδί μου η Μέρη είναι πιο. Σαν γυναίκα, ναι. Είναι πιο θετική πάντα. Δηλαδή λέει ναι και αυτά. Έχει, την άλλη φορά έκανε και μια φωτογράφηση με έναν ηθικό και τη κάναμε πλάκα στο στούντιο και γέλαγε και τέτοια. Ναι. Εσύ γενικά πάντα είσαι πιο αποσιωμένος. Λες ναι, είμαστε καλά και φαίνεται. Εμείς το έχουμε ζήσει τρεις μέρες που είστε πολύ καλά. Αλλά πολύ πάντα, ερωτευμένοι. Ναι, πολύ ερωτευμένοι είστε. Αλλά όταν σου ρωτάνε για κάποιους και τα λοιπά, λες παιδιά δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα και θα δούμε και τέτοια. Ναι. Γιατί το κάνεις αυτό, είναι η ασφάλεια του άντρα? Ότι θέλει να σε τυλίξει η γυναίκα? Όχι, μωρέ. Απλά. Προσπαθώ να σε τυλίξει. Ρε παιδιά, ο Μύρο να σε απαντήσει. Όσο πιο ρεαλιστή. Προσπαθώ να είμαι πάρα πολύ ρεαλιστή και να σκέφτομαι τα πράγματα λίγο ομά. Γιατί έτσι έρχονται καλύτερα. Δηλαδή με το να φουσκώνουμε τα μυαλά μας και τα λοιπά, μου αρέσει να βλέπω την άλλη, να αντιμετωπίζω την αλήθεια. Δηλαδή είναι μια δύσκολη κατάσταση τώρα στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι δεν είναι για γάμους και για πανηγύρια. Γιατί μπορεί να κάνει γάμο χωρίς πανηγύρια. Είναι ανάγκη να κάνει γάμο χωρίς πανηγύρια. Η οικογένεια πρέπει να έχει. Ναι, τα πράγματα κάπως στρωμένα, ωραία γενικά. Το γεγονός ότι όλες αυτές τις μέρες κρατάει συνέχεια το Γιαννάκη αγκαλιά. Μήπως θέλει να σου πει κάτι. Μήπως συνείδητα τα μηνύματα. Δεν ξέρω. Ναι, αλλά το θέμα να το κρατούσε και ο Μύρονας. Ο Γιαννάκης είναι εξαγάπητος. Είναι φανταστικός. Ναι, αλλά το κρατάει μόνο η Μέρη και ο Ογκαρέζος. Ναι, αλλά ο Μύρονας το κάνει που είναι. Εσύ μιλάς, έπληξε το παιδί. Παιδιά, δεν είμαστε τώρα για γάμους και παντρευτριές, όντως. Συγγνώμη, δηλαδή, και αν δεν κάνεις ποτέ λεφτά, δεν παντρευτείς. Όχι, δεν. Γιατί υπάρχουν προβλήματα έτσι κι αλλιώς, ας πούμε. Δεν λυθούνε. Θα του τύχει και εκείνη τη στιγμή, τότε θα το. Ναι, θέλει λίγο χρόνο αυτό το πράγμα. Στο βγάζει η Μέρη αυτό, να παντρευτείς. Σε εμπνέει η Μέρη για να γράψει τραγούδια. Αποφεύγει. Δεν εμπνέομαι από πράγματα που βιώνω ο ίδιος. Δηλαδή, σε πρώτο επίπεδο μπορεί κάτι να μου έρθει, αλλά ο στίχος μετά γίνεται κάτι άλλο. Δεν είναι μιλάω για μένα, ας πούμε. Δηλαδή, όλα τα ερωτικά σου τραγούδια δεν είναι γραμμένα για την κοπέλα για την οποία εκείνη τη στιγμή είσαι. Ενώ το ίδιο πιστεύει η γιαγιά μου. Ας το διαψεύσουμε τώρα μέσα στα μάτια της. Γιαγιά σου πιστεύει τώρα. Η γιαγιά μου πιστεύει ότι έχει γράψει και κομμάτι για μένα πριν. Το πάνω από όλα για σένα το έχει γράψει. Εγώ δεν τον ήξερα ότι είχε γράψει το πάνω από όλα. Άντε ρε φίλε. Η γιαγιά σου πιστεύει ότι έχει γράψει για σένα. Ναι. Επειδή δεν το χαλάσουμε. Μην κλάψει τώρα η γιαγιά. Πάνω από όλα νομίζω. Και τότε δεν τον ήξερε. Και δεν τον ήξερα καν. Θα ήταν ωραίο όμως να έγραφες ένα τραγούδι. Ένα για τη γιαγιά. Μπορεί να είναι πολύ προσωπικό να γράφεις για τον εαυτό σου. Πώς λένε τη γιαγιά. Γιατί δεν γράφεις ένα για τη γιαγιά που λέει. Για τη γιαγιά μπορώ να γράψω. Θα σου κάνω μακαρόνια για τη γιαγιά για να φας. Μερί. Εκεί κολλάει το πάνω απ' όλα. Γιαγιά γη. Αγιαγιά γη. Και οι δύο τα πιστεύουν. Ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι, το αγαπημένο σου άκουσμα σε αυτή τη φάση? Το ακούς πολύ, όχι δικό σου, ξένο, άλλου. Σε αυτή τη φάση, μ' αρέσει πάρα πολύ ένα αγγλόφωνο που έχουν κάνει οι μέλισσες. Ποιο? Πάρα πολύ. Το αγγλόφωνο, sorry. Λέγεται More Than That. Και είναι στο δίσκο και πιστεύουν ότι δεν θα ακουστεί καθόλου και θα πάει καθόλου καλά. Και εγώ σου λέω το κάνουν single επειδή είναι φανταστικό. Να τα ακούσετε, είναι φανταστικό τραγούδι. Εσένα θα το βρούμε μετά. Από τα δικά σου τραγούδια, ποιο τραγούδι θεώρησε ότι είναι ο κορυφαίος? Δηλαδή, κοίταξε, αυτό με το οποίο έχω επικοινωνήσει. Πιστεύω το πάνω απ' όλα είναι ένα κομμάτι το οποίο με γεμίζει. Το έχω παίξει άπειρες φορές στα live, αλλά κάθε φορά έχει έναν ενθουσιασμό και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μύρονα, γιατί δεν ήταν να είναι καλεσμένος ο Μύρονας.
Ήρθε για την Μερούλα εδώ που είναι μαζί. Και το ζητήσαμε, ρε παιδί μου, έτσι να βγει για 10 λεπτά να μας πει ένα καλημέρα και να μας πει ένα τραγούδι. Και με μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση το έκανε ο άνθρωπος. Είναι πολύ ευχάριστο. Το ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μιχάλη. Να κλείσουμε να μας πει κάτι έτσι να κρατσουνίσουμε την κιθάρα. Μια και είναι βράδυ εδώ με τη φωτιά και δεν πάει. Δημήτρη, μπορεί να κάνει τη φωτιά. Ναι. Πώ. Θα σου πω λίγο από ένα καινούργιο τραγουδάκι και μετά δύο φρενάκια θα πάμε. Όλοι μαζί. Εντάξει. Μια αγάπη με στη στάχτη. Φιλιά που μοιάζουν με δάκρυ, μοιάζει αστείο το αντίο, μοιάζει ψέμα η χρήση ματιά, μα το νιώθω δεν είναι αργά. Κράτησε με αν με θέλεις, ναι. Αν το θέλεις, ναι. Κράτησε με αν με θέλεις, ναι. Και πάμε τα ρεφρενάκια. Πάμε ένα το οποίο λέει. Πάμε, Δημήτρη, το πούμε. Πάμε, έλα, Δημήτρη. Να μην ξεχνάς το πόσο με έχεις ανάγκη, κι εγώ θα μείνω κοντά σου, μικρή μου αγάπη. Να μην ξεχνάς το πόσο με έχεις ανάγκη, κι εγώ θα μείνω κοντά σου, μικρή μου αγάπη. Και τώρα για τον Γιώργο Λιάγκα, που το ζήτησε χτες. Ναι. Θέλω να νιώσω, να ζήσω δυνατά τη ζωή. Θέλω να κοίξω το χρώμα του ουρανού και να βγει. Θέλω να κλείσω τη σκέψη σε ένα μαύρο κουτί. Θέλω να κάνω το χρόνο προς τα πίσω να έρθει. Μα πάνω απ' όλα θέλω να με θέλεις εσύ. Και όλα αυτά που θέλω να τα θέλεις εσύ. Μα πάνω απ' όλα θέλω να με θέλεις εσύ. Και όλα αυτά που θέλω να τα θέλεις κι εσύ. Μπράβο! Ευχαριστούμε πολύ, Μύρωνα. Εγώ ευχαριστώ.